Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις Εχμές. Την περασμένη Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή δικαίως συζητούσαμε ή κάναμε μία αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου. Στη σημερινή εκπομπή, ημέρα Δευτέρα και πάλι, θα κάνουμε μία πιο εξειδικευμένη συζήτηση για τον ενδιάμεσο χώρο. Τα κόμματα που βρίσκονται θεωρητικά πάντα μεταξύ του ενός και του άλλου πόλου, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, τουλάχιστον έτσι μάθαμε να λέμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό ονομάζεται και ενδιάμεσος χώρος, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Η πραγματικότητα είναι, παρόλο που πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων αυτού του κεντρώου χώρου δεν το παραδέχθηκαν, είναι ότι ο χώρος αυτός, ο πολιτικός χώρος ο συγκεκριμένος, υπέστη και αυτός ίσως την μεγαλύτερη ήττα από την αναμέτρηση της Κυριακής 9 Ιουνίου. Ειδικά στο θέμα των ευρωεκλογών. Και η ΕΔΕΚ συρρυκνώθηκαν περαιτέρω τα ποσοστά της και η Δημοκρατική Παράταξη εν αντιθέσει με τα ποσοστά των βουλευτικών εκλογών του 2021 όπου δοκιμάστηκε και ασφαλώς το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είδε τα ποσοστά του για πρώτη φορά να είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Στις Εχμές είπαμε ότι συζητάμε και τα πολιτικά ζητήματα ή τα πολιτικοκομματικά, αν θέλετε. Έχουμε προσκαλέσει στο στούτιο 3 στελέχη των κομμάτων, δεν ανήκουν στην ανώτατη ηγεσία, όμως πρόκειται για βουλευτές. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ορφανίδης, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στην επαρχία Λάρνακας. Καλωσορίσατε, κύριε Ορφανίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής για χρόνια βουλευτής ΠΑΦΟΥ της ΕΔΕΚ, ο κύριος Ηλίας Μυριάνθος. Κύριε Μυριάνθος, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι επίσης ο κύριος Αλέκος Τριφωνίδης, βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης στην επαρχία Λευκωσίας. Κύριε Τριφωνίδη, καλωσορίσατε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να κάνουμε τώρα που έχει καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός μία νυφάλια συζήτηση, πολιτική συζήτηση για το πού πάει ο συγκεκριμένος χώρος. Ο οποίος θα θυμίσουμε είχε εποχές, ας πούμε, ο Μιλόν θυμάται τις βουλευτικές εκλογές του 1985 όπου αθρηστικά ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ ξεπερνούσαν το 35-37%. Κόντεψαν το 40%. Κόντεψαν το 40%. Ο κύριος Ορφανίδης σημάται. Κόντεψαν το 40%. Τώρα είναι λίγο πιο πάνω από το 10% τα ποσοστά των κομμάτων αυτών. Λοιπόν, να θυμίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας. Ήρθαν μηνύματα, είπαμε τι συζητάμε όμως. 22-477-777 είναι το τηλέφωνο. Εχμέσα@megatv.com.cy το email, μηνύματα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προτού δώσουμε τον λόγο στους καλεσμένους, είναι καλά να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από πλευράς Δημοκρατικής Παράταξης. Ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Χρήστο Τσίγκης, κατήγγειλε ότι υπήρχαν παρεμβάσεις από το Προεδρικό υπέρ άλλου υποψηφίου. Συνένεσε ο κύριος Αλέκος Τριφωνίδης σε αυτή την καταγγελία. Χθες ένα στέλεχος της ΕΔΕΚ, πρώην δήμαρχος Στροβόλου, ο κύριος Σάββας Ηλιοφώτου, με δημόσια παρέμβασή του κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος να προχωρήσει τάχιστα στην ανανέωση της ηγεσίας με την χαρακτηριστική φράση ότι η ΕΔΕΚ χρειάζεται οξυγόνο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει ο νυν πρόεδρος του κόμματος. Η ΕΔΕΚ, για την ιστορία, ιδρύθηκε το 1969. Το Δημοκρατικό Κόμμα το 1976. Μιλάμε λοιπόν για δύο κόμματα με μακρά ιστορία στον τόπο. Κύριε Ορφανίδη, ο λόγος σε εσάς, κύριε Μυριάθους και κύριε Τριφωνίδη, σε μια πρώτη τοποθέτηση. Και ο ρόλος και ο λόγος του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνεται πλέον ότι δεν είναι αυτός ο οποίος πρέπει να αγγίξει την τοπική κοινωνία. Σίγουρα υπήρχαν οι περιόδοι οι οποίοι ήταν καθοριστικές για τον τόπο, όπως η περίοδος της Προεδρίας του Μακαριστού Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος ανέλαβε σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο.
Ήταν και άλλες εποχές όμως τότε, έτσι. Βεβαίως. Ήταν η περίοδος του Τάσου του Παπαδόπουλου με τα τρέχοντα θέματα τα οποία υπήρχαν την εποχή. Αυτά έχουν ξεπεραστεί από την άποψη ότι τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία έχουν μετακυλιστεί κάπου αλλού. Έχουν μετακυλιστεί στα θέματα της οικονομίας, στην κοινωνική πολιτική και αυτά είναι τα πιο βασικά τα οποία απασχολούν σήμερα την κοινωνία. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η πολιτική η οποία και η τακτική η οποία ακολουθήθηκε δεν άγγιξαν τα θέματα και τους προβληματισμούς του πολίτη. Γι' αυτόν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα συζητηθούν την προσεχή Τετάρτη μεθαύριο στο εκτελεστικό γραφείο και θα απασχολήσει αργότερα τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, την Κεντρική Επιτροπή. Εκεί βέβαια σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και εκεί όπου διαφαίνονται ότι δεν ακολουθήθηκε ή δεν αγγίξαμε και δεν είναι κακό να υπάρχει μια κριτική άποψη για τον λόγο ότι εάν δεν υπάρχει και ο αντίλογος σε αυτά τα οποία γίνονται σήμερα πρέπει να μας απασχολήσουν. Γι' αυτό ένα κύριο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι και ο ρόλος της συμμετοχής μας στη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν μιλώ για αποχώρηση, μιλώ όμως σίγουρα ότι ο ρόλος της συμμετοχής του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ένα κέριο θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά πόσο οι προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση και πόσον ουσιαστικά παρακολουθεί η κυβέρνηση αυτές τις εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και πόσον λαμβάνονται υπόψη. Σίγουρα θα υποθούν αυτά τόσο στο εκτελεστικό, αλλά κυρίως στην κεντρική επιτροπή. Λοιπόν, κύριε Ορφανίδη, θα σας δώσω τον λόγο και στη συνέχεια, κύριε Μυριάθος. Πρώτα μια γενική τοποθέτηση, γιατί ύστερα ήθελα να υποβάλω ένα μικρό και σύντομο ερώτημα. Παρακαλώ. Καταρχήν, να πούμε ότι τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών, γενικότερα και των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό μαζί δεν έχω, θα έλεγα, κάποια συνοχή. Άλλα είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά είναι τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές. Και κατά κύριο λόγο, το τι πρέπει, εισπράττει... Συγγνώμη, και εμείς, ακριβώς εδώ θα θέλω να καταλήξω. Ποια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, λοιπόν, τα κόμματα θα πρέπει να πάρουν τα μηνύματα από τις ευρωεκλογές. Διότι στην τοπική αυτοδιοίκηση η πραγματικότητα είναι ότι εκεί παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του κάθε δημάρχου ή αντιδημάρχου ή κοινοτάρχη ή οποιοδήποτε άλλου συμβούλου. Ως εκ τούτου η ανάλυση που πρέπει να γίνει είναι στα αποτελέσματα ακριβώς των ευρωεκλογών. Δυστυχώς το αποτέλεσμα θα έλεγα ήταν καταθλιπτικό και έχει στείλει έναν ηχηρό μήνυμα σε όλα τα κόμματα το οποίο θα πρέπει να αναλύσουν το τι πάει λάθος. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα αθρηστικά είναι κοντά στο 43% σε σχέση με 50% και που ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Το γεγονός ότι τα υπόλοιπα... 45 είναι, γιατί 43. 23 με 21. Δεν ναι, αναλύει. 24. Περίπου. Λοιπόν, 44. Αν δεν αναλύσουμε τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρότερα, αθρηστικά έχουν ένα 15%. Αν δούμε το τι έχει πάρει ο Φιδίας μαζί με το ΕΛΑΜ, έναν 30%. Αυτά χρειάζονται, θα έλεγα, μια κοινωνιολογική ανάλυση γενικότερα στο πώς έχει αντιδράσει ο κόσμος. Αλλά την ίδια στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι από το 2014 έχει μπει η κοινωνία, έχουν μπει οι πολίτες σε μια πορεία είτε λιτότητα, είτε κουρέματα, είτε εκποιήσεις, είτε ανεργία, είτε στη συνέχεια το μεταναστευτικό, το οποίο δυστυχώς ούτε οι κυβερνήσεις, αλλά ούτε και τα κόμματα είχαν δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά γενικότερα το τι συμβαίνει σήμερα στο κάθε κόμμα ξεχωριστά. Και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ.
θα έλεγα ότι ναι, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μηνύματα υπόψη. Από την άποψη ότι... Ο πρόεδρος σας είπε, κύριε Μυριάθους, ότι να αναλάβει την ευθύνη ο λαός για τις επιλογές του. Κοιτάξτε. Συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση εσείς? Θα πω το εξής. Πάντα είναι ο λαός που αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιλογές του, γι' αυτό και βρίσκεται συνεχώς... Εξάλλου στο λαό απευθύνεστε στις εκλογές. Σε αδιέξοδο. Λοιπόν, αν ο λαός έχει αποφασίσει να εκλέξει τον Α ή τον Β, είναι η δική του ευθύνη και αυτός ουσιαστικά για 5 χρόνια θα πρέπει να ανεχθεί αυτόν που έχει εκλέξει. Έχει την ευθύνη λοιπόν, ο εκλογέας, όχι, λοιπόν. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αυστηρά ομιλούντες, πάντα είναι ο εκλογέας που έχει την ευθύνη της επιλογής του. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν φτάνουμε σε τέτοιου είδους αποτελέσματα, τα οποία εκλέγουν υποψηφίους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής δεν έκφρασαν πολιτική θέση ή άποψη, ουσιαστικά αυτό πρέπει να προβληματίσει τα πολιτικά κόμματα. Και εκεί είναι η ουσία. Προβληματίζει γιατί η πραγματικότητα, το μήνυμα η κοινωνία, θεωρώ ότι το έστειλε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν το επήραν όμως. Δεν το πήραν όμως. Κύριε Μυριάθους, ο κύριος Ορφανίδης ήγηρε ένα θέμα για το Δίκο σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα κυβέρνηση. Υφίσταται κάτι τέτοιο κατ' εσάς στην ΕΔΕΚ ή όχι? Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Επειδή έγιναν διάφορες συζητήσεις σε αυτό το μεσοδιάστημα, κατά πόσο είναι η συμμετοχή στην κυβέρνηση ή ο τρόπος συμμετοχής της κυβέρνησης που ευθύνεται για την πίεση των ποσοστών των κομμάτων της συγκυβέρνησης, εντός εισαγωγικό συγκυβέρνηση. Θα έλεγα ότι θα πρέπει πρώτα να αναζητήσουμε τα λάθη εντός και μετά να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τη συγκυβέρνηση, να πω το εξής. Δεν γίνεται, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα, δεν γίνεται να λέμε ότι είμαστε συγκυβέρνηση χωρίς να έχουμε ουσιαστικό λόγο στις απόψεις και στις αποφάσεις που λαμβάνονται από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριε και Παρούτη, την ίδια στιγμή... απολογούμε για τη διακοπή, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι που το έθεσα. Εγώ έθεσα και το ρόλο της συμμετοχής. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι... έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέει. Κύριε Μυριάθους, ολοκληρώστε να ακούσουμε τον κύριο Τρυφωνίδη. Παρακαλώ, κύριε Μυριάθους. Και ακριβώς έρχομαι και λέω ότι αν πραγματικά θέλουμε να λάβουμε μερίδιο ευθύνης της κυβέρνησης, ουσιαστικά θα πρέπει να μιλούμε και με πολιτικούς όρους μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, έχω τους ανθρώπους... Έχετε έναν υπουργό. Εντάξει, έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος παράγει μια πολιτική, η οποία ουσιαστικά, χωρίς να λέμε ότι δεν έχουμε λόγο σε αυτήν την πολιτική που παράγεται, γενικότερα όμως θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο υπάρχει μια γενικότερη συνοχή. Εντάξει, εγώ κύριε Μυριάθους το αντιλαμβάνομαι ότι είστε εντός εκτός και επί τα αυτά μάλλον στην κυβέρνηση. Κύριε Τρυφωνίδη. Ίσως να είναι και αυτό, κύριε όμως να το κλείσω αυτόν τον κεφάλαιο. Εξάλλου, ο νυν πρόεδρος ευχαρίστησε μεν για τη στήριξη, αλλά ούτε ο ίδιος δέχεται ότι η δικιά του επιτυχία πριν από 14 μήνες ήταν η στήριξη που είχε από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει όμως. Λοιπόν, κύριε Τρυφωνίδη. Μάλιστα. Αγαπητέ Σωτήρη, βλέποντας κατάμματα τον κόσμο, πρέπει και να ομολογήσουμε και να παραδεχτούμε... Όπως κάνετε πάντα. Βεβαίως. Για το καταθλιπτικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Καρογιάννη είπε ότι η ΔΥΠΑ λέει έχει υποστεί τη λιγότερη μείωση. Συμφωνείτε με αυτή την ανάγνωση? Αν το πάρουμε αριθμητικά, πήραμε 3,8 στις προηγούμενες ευρωεκλογές και τώρα 2,2. Είναι 1,6. Ναι, αλλά στις βουλευτικές του 21 πανηγυρίζατε ότι φτάσατε την ΕΔΕΚ. Ακριβώς, Σωτήρη μου. Μπορεί να γίνει η σύγκριση με αυτόν τον αριθμό, όμως αναλόγως και των στόχων που είχαμε θέσει, που ο στόχος ήταν το 7,5% για να διεκδικήσουμε έδρα με αξιώσεις έδρα. Με αξιώσεις έδρα, το 2,2 είναι και θα μας βαραίνει για πολλά χρόνια, και απαγοητευτικό και καταθλιπτικό
και την ίδια ώρα πρέπει να σημάνει συναγερμό σε όλα τα μέτωπα και επίπεδα όσον αφορά τη δημοκρατική παράταξη. Οι λόγοι... Η σχέση σας με την κυβέρνηση, κύριε Τριφωνίδη, διότι ακριβώς, όπως υπενθύμησε η εκπομπή, και εσείς σε κοντάρατε το παράπονο του στελέχους της ΔΥΠΑ, του κυρίου Τσίγκη, ότι το προεδρικό, μάλλον άλλε ευουλέ του προεδρικού προς συγκεκριμένα στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, το παράπονο του φίλου του Χρήστου αφορά τις δημοτικές, που εκεί όλα τα κόμματα και των συναδέλφων εδώ είχαν ένα καλύτερο ποσοστό στο κομματικό ψηφοδέλτιο και με τις συνεργασίες έγινε Α ή Β. Δεν έχει σχέση να κάνει με το παράπονο του Χρήστου με το θέμα των ευρωεκλογών. Είναι ένα άλλο το οποίο, για να μην το προσπεράσω και να νομίσετε, υπήρχε, κάναμε τις παρεμβάσεις μας πριν από τις εκλογές, δεν διορθώθηκε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάμε τώρα στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που είναι αυτό που μας μένει, θέλοντας και μη. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η συνύπαρξη δημοτικών και ευρωεκλογών ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Εσείς όλες... το αποφασίσατε, οι βουλευτές, εν τη σοφία σας. Ναι, για να φέρει κόσμο, αντιθέτως, πολλοίς κόσμος έκανε το καθήκον του ψηφίζοντας κομματικό ψηφοδέλτιο και στις ευρωεκλογές έκανε μια άλλη επιλογή. Το μήνυμα ποιο ήταν. Σας θέλουμε πιο κοντά στους πολίτες και άμεσα αποτελέσματα στα προβλήματά μας, κύριοι. Μπορείτε. Ακριβώς. Είναι εδώ που εμπλέκεται... Και μάλλον δεν θα πρέπει να αλλάξετε και τον τρόπο επικοινωνίας, τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Τα πολλά θα κάνουμε και τελικά έμαθαν οι πολίτες ότι δεν κάνετε τίποτε, κύριε Τριφωνίδη. Εδώ... Και θα μου πείτε ότι διαφωνείτε. Όχι, όχι, όχι. Και κάνουμε μερικά πράγματα, να μην πω πολλά, και να παριθμίσω. Δώσαμε μία λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να αποτείνονται οι πολίτες για τις καταχρηστικές ρήτρες και τις υπερχρεώσεις. Δεν το επικοινωνήσαμε σωστά με τους πολίτες για να χρησιμοποιούν τον θεσμό του Επιτρόπου και τις αυξημένες αρμοδιότητες. Ή ενδεχομένως οι πολίτες ανέμεναν εγκαίρως από την Βουλή, δεν ήσασταν βουλευτής τότε, να είχε εγκαίρως προστατεύσει τους πολίτες, όχι τώρα που φτάσαμε στο πρόβλημα, προτού φτάσουμε στο πρόβλημα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τελειώνω, αγαπητές. Παρακαλώ. Το ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία, το μειωμένο ΦΠΑ, που ψήφισε η Βουλή, εργάστηκαν όλα τα κόμματα, όλοι οι συνάδελφοι, κάποιοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είτε τα θέματα της παιδείας. Άρα, εκείνα που... Ένα λεπτό, κύριε Τριφωνίδη, συγγνώμη. ΦΠΑ πρώτης κατοικίας. Έγινε για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής, για εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν στέγη. Όμως, δημοσιοποιήθηκε και υπάρχει και έκθεση του Γενικού Ελεκτή, που λέει ότι αυτό το πολιτικό σύστημα διεύρυνε αυτό το ΦΠΑ πρώτης κατοικίας για να προσελκύουν επενδυτές, developer κλπ, ξένους, και να εκμεταλλεύονται αυτοί το κυπριακό κράτος για να απολαύσουν και οι ξένοι επενδυτές 5%. Μα, δεν είναι για τότε που μιλώ, για το για τελευταίο. Τώρα. Για τώρα. Λοιπόν, επομένως, όμως, για να το κλείσω, οι πολίτες πλέον είναι σορευτικά. Μάλιστα. Που καταγράφουν λάθη, διαφθορές, διαπλοκές του παρελθόντος. Τελειώνω την πρώτη μου τοποθέτηση ως εξής. Το πολίτης θέλει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα στους πολίτες είναι άμεσα συνυφασμένο και με την κυβέρνηση. Δεν μπορείς πολλά πράγματα να κάνεις μόνος σου στο κόμμα. Το κατάλαβα. Δεύτερο, τα εσωτερικά μας που θα τα αναλύσω μετά, που θέλουν πλήρη αναδόμηση και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους πολίτες, αυτά είναι τα γενικά παραδεκτά που μπορούμε να πούμε κατάμματα στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω ευθέως, υπάρχει και μία ερώτηση από την κυρία Μαρία. Λέει, κύριε Παρούτη, θα ήθελα, λέει, οι καλεσμένοι σας να τοποθετηθούν εάν οι ηγεσίες των κομμάτων τους
και ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Μαρίνος Σιζόπουλος και ο Μάριος Καρογιάν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αναλάβουν την ευθύνη αυτής της ήττας. Και η κυρία Αναστασία, πέραν της κυρίας Μαρίας, δυστυχώς λέει, ανάλωσαν την προεκλογική τους εκστρατεία, κατηγορώντας το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ και στο τέλος τον ΦΙΔΙΑ, αντί να ενημερώσουν τον κόσμο για τα δικά τους σχέδια, για το τι θα πράξουν για να ανακουφίσουν τον καημό του πολίτη που δεινοπαθεί και είναι αυτό που πλήρωσαν. Λοιπόν, κύριε Ορφανίδη, στην ερώτηση κυρίως της κυρίας Μαρίας, αν υπάρχει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο θέμα ανάληψης ευθύνης από τους ηγήτορες των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Η ανάληψη της ευθύνης δεν είναι, είναι συλλογική. Δεν είναι ασφαλώς κάτι το οποίο, επειδή πολλοί το συσχετίζουν είτε με παραιτήσεις είτε με... Η ανάληψη της ευθύνης σίγουρα πρέπει να είναι τουλάχιστον αποδοχή της λαθασμένης τακτικής η οποία ακολουθήθηκε. Είδατε εσείς, υπήρξε αποδοχή. Μα αυτό είναι το οποίο θα συζητηθεί στη συνεδρία μεθαύριο, ότι σίγουρα υπήρχαν ευθύνες. Όπως για παράδειγμα τα εγκόμια, αν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, η ηγεσία αναλαμβάνει και τη χαρά της επιτυχίας, το ίδιο και στην αποτυχία. Και στην αποτυχία είναι η οποία θα πρέπει να φανεί και η ευθύνη. Πιστεύω ότι υπάρχουν ευθύνες και επικοινωνιακά. Υπήρχαν λαθασμένη προεκλογική τακτική. Δεν υπήρχε εκείνη η σωστή οργανωτική δομή. Παρόλες τις... Πιστεύετε ότι είναι οργανωτικό το θέμα, κύριε Ορφανίδη? Και βεβαίως είναι και οργανωτικό. Όχι μόνο. Όχι πολιτικό. Και οργανωτικό και πολιτικό. Μπορεί να κατευλήθηκαν σίγουρα από τους αρμόδιους όσον αφορά το οργανωτικό στο κόμμα, στην ηγεσία του κόμματος, αλλά δεν υπήρχε και ανάλογη οργάνωση και εκτίμηση στις επαρχίες. Και εκείνο το οποίο σίγουρα υπάρχει είναι ότι πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά, να φανούν και να βγουν στην επιφάνεια. Σωστά αναφέρθηκε η κυρία Μαρία, ότι δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε ακριβή τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνάδελφος, ο κύριος Τρυφωνίδης, για το θέμα των εκποιήσεων και όλα αυτά. Και ναι, τον καταχρηστικό ρητρό των τραπεζών και του ΦΠΑ πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να ακούω τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για διάφορες τοποθετήσεις και των Υπουργών Οικονομικών ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν μπορώ να ακούω, για παράδειγμα, και να αναβαθμίστηκε η οικονομία της Κύπρου από β συν 2. Αυτά οι αριθμοί. Σκεφτείτε το β συν 2, δηλαδή τι θα είναι β συν 1 ή 3 το επόμενο και θα υπάρχει β συν α 1. Αυτά είναι περιπτώσεις, ο τρόπος που γίνονται οι αναλύσεις και μεταφέρονται στην κοινωνία. Η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι είναι καθυλωμένη μισθή, υπάρχει ανεργία σε μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει η οικονομική και η δυνατότητα και οι παροχές του κράτους και φαίνεται και οι ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται στην οργανωτική δομή. Εδώ μία πυρκαγιά ακόμα και προχθές το Σαββάτο, και δεν είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε αποπτυτικά μέσα του ενός τόνου και να έρχονται από την Ιορδανία, οι οποίοι οι πιλότοι δεν έχουν εμπειρία και γνώση, δεν έχει πυρκαγιές η Ιορδανία ούτως ώστε να γνωρίζουν και τον τρόπο που γίνεται η κατάσβεση και φοβούνται. Εάν που τα 11 πτυτικά, τα 4 ήταν τα Ιορδανικά και τα υπόλοιπα ελικόπτερα είναι του ενός τόνου. Και δύο, ναι, ήταν δύο Αιγυπτιακά, πολύ σωστά το επισημάνατε. Λοιπόν, και τα ελικόπτερα του ενός τόνου δεν είναι αυτά τα πτυτικά τα οποία χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Μυριάθους και κύριε Τρυφωνίδη. Δύο τηλεθεατές που περιμένουν και θα έρθουμε κοντά σας. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Ανδρέας από τη Λευκοσία. Κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Κύριε Μαρουλίδη. Ναι, παρακαλώ.
θέλω να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όχι, κύριε Γιώργο μου, ακούτε, αυτά τα θέλω να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ελάτε, πείτε μας σε συντομία και δεν διακόπτουμε κανένα. Αλλά εάν θα μιλάτε για 5 λεπτά, θα σας διακόψω, σας το λέω από τώρα. Όχι. Παρακαλώ. Okay. Για να κρίνεις έναν κόμμα, ξεκινώ. Για να κρίνεις έναν κόμμα, πρέπει να γνωρίζεις την ιστορία. Και μιλώ συγκεκριμένα για την ΕΔΕΓΕ. Είμαι εκεί. Ναι. Ποια ήταν η δράση της ΕΔΕΚ που τον καιρό που υπήρχε μέχρι σήμερα. Ας πιάμε από το 69. Ποια ήταν η δράση το 69 ως το 74. Μόνο ένα παράδειγμα να πω, έναν ονομάτο όπως το δίνει. Ποια ήταν η αρχή της ΕΔΕΚ κατά τη διάρκεια του πραξικοβία του Συμπλήγου Πολέμου. Άρα τον ονομάτο όλο λογίζω από την αγκάδα του Ισανή. Το τρίτο πράγμα που θέλω να πω είναι για τη Μεσογειακή Δικαιωτική Νομοσπονδία. Όταν ο κύριος Βασιλή, γιατί τότε δικαιώθηκε η Μεσογειακή Δικαιωτική Νομοσπονδία, ήταν στην Αυστρία μαζί με τον Ρουράντι, που είχε τη Σέβενα τότε, ο Λυσσαρίδης εγκάτε τον κύριο Βασιλιού και τον κύριο Ρουράντι να μείνουν στην Βιέννη, στην Αυστρία, να μείνουν Σέβενα και Αυστριακό Ρουίς. Λοιπόν, ναι, και πέραν τούτου. Πέραν τούτου, να έρθω στο σήμερα. Να έρθω στο σήμερα. Σήμερα. Το η νεολαία, κανένας δεν ξέρει ότι γίνεται κάτω των 60 χρονών η νεολαία. Ότι πούν τα πράγματα συνεδρικάς. Θυμούμαι ότι στα μήνες εγκάτεσε μαζί στο τέλος στο σινεμά και εξήγησε μας τι συμφωνήθηκε με την Ζωνική Δικαιωματική Νομοσπονδία. Ποιο είναι το κόμμα μετά. Εντάξει, κύριε Γιώργο, για να, ένα λεπτό. Για να σπρώχνουμε, εννοείται ότι η ΕΔΕΚ έχασε από την κατεύθυνση που είχε ως ιστορικό κόμμα από το 70, το 74, τη συμμετοχή της στην αντίσταση κλπ. Ναι. Και την θέση της για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτό θέλετε να πείτε. Έναν περίπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Παράκληση σύντομες παρεμβάσεις ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα. Γεια σας κύριε Βαρούτη. Καλό απόγευμα. Εγώ πρόβλεψα ότι τα τρία κόμματα θα πάθουν παλευθεία. Διότι δεν είναι κοντά στον λαό. Τώρα μου λέει ο πρόεδρος ότι έχουμε πήραμε προαγωγή Κύπρος, ενώ όταν ένας συνταξιούχος, το ρεύμα τώρα που είναι ζέστη, τα τρόφιμα, η βενζίνα, όλα είναι από τούτα, αυτό θέλει ο κόσμος να υπερασπίζονται. Αφού είναι μαζί στην κυβέρνηση, πρέπει να υποστηρίζουν τον λαό. Η κυβέρνηση δεν τους βοηθά, δεν τους ακούει. Γι' αυτό έπαθε την παλευθεία. Και αν δεν ακούσουν αυτά που τους λέω τώρα, όταν θα έρθουν σε ένα-δύο χρόνια οι εκλογές, οι βουλευτικές, δεν θα κάνουν βουλευτές τίποτε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν και ότι πρέπει ο λαός να βοηθηθεί. Οι συνταξιούχοι, όλοι να βοηθηθούν. Κύριε Ανδρέα, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όμως κατανοείτε ότι άλλο κυβέρνηση και άλλο ένα κόμμα, έτσι. Δεν μπορούν τα κόμματα, νομίζω, να υποκαταστήσουν την κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, κύριε Παρούτη, αλλά εμείς ψηφίζουμε τα κόμματα για να διερασπίζονται τον λαό. Καλό επιχείρημα. Όταν ένα κόμμα είναι στην κυβέρνηση, πρέπει να διερασπίζει τον λαό. Αν δεν μπορεί να διερασπίσει τον λαό, ας φύγει την κυβέρνηση. Να μείνει μόνη της, να καταλάβει ότι πρέπει να βοηθήσει τον λαό σε δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν δύσκολες. Περνούμε δύσκολα, κύριε Παρούτε. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Ανδρέα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι, το λοιπόν. Πρέπει να βοηθήσουν τα κόμματα. Όσο για να τα αγαπούμε τα κόμματα μας, πρέπει να βοηθήσουν. Το δίκο το πρόβλεψα. Ότι θα πάθει παλευθρία. Διότι δεν ενδιαφέρεται για τον λαό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, κύριοι βουλευτές, ελάτε με τον λαό. Βοηθάτε το. Έχουμε και πολλά προβλήματα εμείς οι συνταξιούχοι. Δεν μπορώ να πληρώσω τώρα 300 ευρώ. Έχω πρόβλημα να πληρώσω 300 ευρώ ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και φαγητό. Έχουμε έναν γόνια να στρέψουμε.
Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, σταθείτε στο πλευρό του λαού για να μας βοηθήσουν και εμείς. Εάν δεν ακούσετε αυτό, θα πάθετε χειρότερα. Γεια σας. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα. Εντάξει. Τώρα, κύριε Μυριάθους, βλέπετε ότι οι πολίτες θέλουν τα κόμματα κοντά στον λαό. Φυσικά, κάποτε που κυβερνούσαν κόμματα, κύριε Ορφανίδη, κύριε Μυριάθους και κύριε Τριφωνίδη, δεν σημαίνει ότι και τότε ευημερούσε ο λαός. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Παρακαλώ, κύριε Μυριάθους. Εντάξει, θα διαφωνήσουμε με τους... Και σχολιάστε και αυτά που έχει πει ο κύριος Γιώργος για το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ, ένα ιστορικό κόμμα, τώρα όμως οι καιροί έχουν αλλάξει, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες και για την ΕΔΕΚ, δεν γνωρίζουν οι νέοι, λέει, την ιστορία. Ναι, αλλά ποιοι όφυλαν να σπρώξουν τα πράγματα έτσι ώστε να είναι γνωστή η ιστορία. Εντάξει, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι όντως τα κόμματα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι τα κόμματα μπορούν να παράξουν ουσιαστική πολιτική όταν ουσιαστικά συμμετέχουν στην διακυβέρνηση του τόπου. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει 1,5 χρόνο που ανάλαβε. Υπήρχαν συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία θα έλεγα και ο κόσμος στις εκλογές της προεδρικές του 23 αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε λόγω αυτών των αυξημένων και συσσωρευμένων προβλημάτων. Έγιναν βήματα προς τα μπρος, αλλά την ίδια στιγμή για την κοινωνία χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Είναι γεγονός ότι η αντίδραση η οποία έχει βγει από την απογοήτευση αυτήν του κόσμου ήταν ηχηρή. Την ίδια στιγμή όμως τα κόμματα... Ναι, αλλά προσέξτε, οφείλουν... κύριε Μυριάθους, πήρατε το μήνυμα με ειλικρίνεια, διότι εγώ από τα λεχθέντα και σε αυτή τη συζήτηση... Καταλαβαίνω λίγο ότι είμαστε ήξεις αφήξεις. Ναι, εμένα, αλλά... Θα πω το εξής. Για να είμαστε δίκαιοι. Θεωρώ ότι οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων, τουλάχιστον μιλώ για το δικό μου το κόμμα, πρέπει να δείξουν και πολιτικό θάρρος και θα έλεγα την ίδια στιγμή θα πρέπει να δείξουν και πολιτική γενναιότητα στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα, γιατί σε 2 χρόνια έρχονται βουλευτικές εκλογές και αν δεν αναλύσουμε και πάρουμε τα μηνύματα από την κοινωνία, δυστυχώς θα πάμε στις βουλευτικές. Ρωτάω ευθέως, πρέπει να παραιτηθεί, κύριε Μυριάθους, ο πρόεδρος του κόμματος και να πάτε σε μια εκλογική διαδικασία. Εγώ λέω ευθέως το εξής, ότι ναι, πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο εκλογικό, το οποίο αν θέλει ο πρόεδρος και η ηγεσία να βάλουν ξανά υποψηφιότητα για να πάρουν ψήφων εμπιστοσύνης... Να ανανεωθεί η εντολή. Να ανανεωθεί η εντολή. Διαφορετικά, νομίζω ότι δεν έχουμε μέλλον στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε κύριε τους πολίτες. Εσείς το καταλάβατε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρέας, έτσι? Το κατάλαβα και να καταλήξω με τον κύριο Ανδρέα. Οι ηγεσίες αναλαμβάνουν την ευθύνη. Σαφέστατα. Ο δικός σας πρόεδρος έπρεπε να παραιτηθεί, κύριε... Μα δεν είναι θέμα του κύριου Καρογιάννη. Ποιο εμπού είναι. Συγγνώμη, υπάρχει ο ηγείτορας, υπάρχει ο πρόεδρος. Θα απαντήσω. Όταν υπάρχει ευθυξία, ξεκινάμε από τον πρόεδρο και πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Οι ηγεσίες, θα συνεδριάσουμε αύριο μεθαύριο, οι ηγεσίες μετά την συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να θέσουν τον εαυτόν τους στη διάθεση των μελών. Πρέπει να πάμε σε συνέδριο. Πρέπει να πάμε σε συνέδριο είτε κριτικής είτε αυτοκριτικής αλλά και αναδόμησης. Εκλογικό συνέδριο. Βεβαιότατα. Και για να μην μιλώ για άλλους, όσον αφορά τον πιστεύω ότι όσον αφορά τον κύριο Καρογιά δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης γιατί ο άνθρωπος δούλεψε πολύ σκληρά για αυτή την εκλογή και αν θέλεις από την καλοσύνη του άφησε πράγματα πίσω τα οποία μαζί αφήσαμε και μας τύχησαν. Το ένα είναι αυτό. Πάω στις ερωτήσεις. Δεν καταλάβω, κύριε Τριφωνή, γιατί... δεν το κατάλαβα. Γιατί? Συγγνώμη, λέτε ότι δούλεψε πολύ σκληρά ο δικός σας ο πρόεδρος, μάλιστα ενδεχομένως να έκανε και λάθη που τους τύχησαν. Εντάξει, συνεπώς, να πάτε σε εκλογικό συνέδριο γιατί?
θα πάμε σε εκλογικό συνέδριο για ανανέωση εντολής. Αν τα μέλη θέλουν τον πρόεδρο θα εκλεγεί, αν τα μέλη θέλουν τους αντιπροέδρους, τους οργανωτικούς, τις επαρχιακές. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα συζήτηση εσωτερική εδώ, αλλά έγιναν σοβαρότατα λάθη, τα οποία και να πω ένα, γιατί το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Μετά τις 30 του μήνα, που ήταν η μεγάλη συγκέντρωση της Δημοκρατικής Πράταξης, πολύ πετυχημένη, και ο κύριος Καρογιάν έδωσε σαφέστατα μηνύματα εμψύχωσης του κόσμου για δουλειά, μείναμε στα γραφεία μας. Για 9 μέρες δεν είχαμε τίποτε οργανωμένο. Ο Τρυφωνίδης φώναζε. Οι άλλες ηγεσίες ήταν από το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Συγγνώμη, μήπως περνά από το μυαλό σας ότι οι συνταγές επικοινωνίας του παρελθόντος να μην έχουν απήχηση βεβαίως, σήμερα. Βεβαίως. Πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Το οργανωτικό είναι ένα. Μετά, πάω στο κύριο μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες και ο κύριος Ανδρέας με όλη του την ευθύτητα και ταπεινότητα μας το έδειξε, το γνωρίζομαι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά θέλω να το πω ξανά. Απαρρύθμισε και ο Χρήστος και ο Ηλίας προβλήματα. Δεν με νοιάζει, κύριε, τι κάνεις όλη μέρα. Εγώ θέλω να μου αυξήσεις τη σύνταξή μου. Δεν περνώ. Θέλω να μου μειώσεις το ρεύμα μου. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Θέλω να μου μειώσεις τη δόση μου που δίνω από 1.000 πήγε 1.500. Μπορεί το κράτος να τα κάνει αυτά, κύριε Τρυφωνίδη. Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Βεβαίως. Πάμε στα επιτόκια. Αφού συγγνώμη, κύριε Τρυφωνίδη, το κράτος απέτυχε να κάνει πράγματα όλα αυτά τα χρόνια για να έχει ο πολίτης φθηνότερο ρεύμα. Ένα λεπτό, επειδή τα λέτε. Αυτό ήταν η αποστολή του κράτους. Να έφερνε φυσικό αέριο, να μην πληρώναμε τόσους ρήπους, έτσι. Να αξιοποιούσε. Απέτυχε. Τώρα να του φτηνίσουμε το ρεύμα του κυρίου Ανδρέα δια επιδότησης. Όχι. Παράδειγμα, έως να φέρουμε το φυσικό αέριο, ψηφίσαμε... Ζήσε μάιμο. Ναι, ψηφίσαμε τα κόμματα και εδώ και άλλοι την διακοπή του ΦΠΑ πάνω στους ρήπους. Δηλαδή τη φορολόγηση του ΦΠΑ πάνω στους ρήπους για να μειωθεί, δηλαδή τη διπλή φορολογία. Δεν πέρασε. Το θέμα το συντάξεω. Αν θέλεις μετεπιτάσεως τις τελευταίες παροχές που έχουν να γίνει, με παρεμβάσεις μου έγινε μια μικρή πρόσθεση πάνω στις συντάξεις. Πάμε στο θέμα των επιτοκίων. Και μιλώ ειλικρινά στο λόγο. Συγγνώμη, μπορεί η κυβέρνηση να διαφοροποιήσει την τραπεζική πολιτική στο θέμα των επιτοκίων και θέλω να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Αγαπητέ Σωτήρη. Ή θα μπορούσε να φέρει φορολογία, να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών και να βρει τρόπο να επιστρέψει σε εκείνους τους πολίτες. Επειδή αυτό το θέμα το νιώθουμε και το νιώθαμε έντονα. Απρίλιο του 23, μόλις ανέλαβε ο νέος Υπουργός Οικονομικών, πήγαμε και το πρώτο στο θέμα ήταν αυτό. Ο φίλος ο Μάκης ο Κεραυνός έκαμε ενέργειες, διαβουλεύσεις, διοικητής παρεμέσεις. Έγιναν πολλά. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Εντάξει. Μηδέν. Τι έπρεπε να κάνει για να κόβουμε δρόμο, κύριε Τρυφώνη. Συμφωνήσαμε. Έπρεπε να πάει σε έκτακτη φορολόγηση. Πήγε. Δεν πήγε. Ποιος φταίει. Συγγνώμη, μικρές ερωτήσεις, γρήγορες. Ποιος φταίει. Η κυβέρνηση. Φταίει η κυβέρνηση. Και εμείς. Και εμείς. Που τη στηρίζετε. Που δεν. Το βάλαμε ως κάζους μπέλη. Εδώ συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα πριν ένα χρόνο μαζί σας. Το ξέρω, εγώ το θυμάμαι, κύριε Ορφανίδη. Και ήταν απλά συζητήσεις, προτάσεις για να πάμε ως παράτσι. Δεν ήταν ουσιαστικές προτάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε αγγίξαν το θέμα. Και σωστά το αναφέρω, Χρήστος. Τι είπε ο κύριος Ανδρέας. Ψίχουλα, συγγνώμη, συνάδελφοι, είναι ψίχουλα αυτές οι παροχές οι οποίες δίδονται.
0 ΦΠΑ στο ζάχαρο. Μα είναι το ζάχαρο τώρα το πρόβλημα. Ο καφές. Το λοιπόν, ή ο καφές, εδώ είναι το πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι τα ουσιαστικά. Οι συντάξεις των 300, των 350, των 400. Εντάξει, υπάρχουν τα επιδόματα των χαμηλών συνταξιού. Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, αυτά είναι που ζητά η κοινωνία, τα οποία δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση. Και είναι και οι ευθύνες των κομμάτων, να μην βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω. Βέβαια, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιόδους που παρουσιαστήκαν τέτοια θέματα, είχαν το θάρρος και να διαφωνήσουν και να διαχωρίσουν τη θέση τους. Αλλά αυτό δεν είναι η δικαιολογία. Το σωστό είναι εκεί που πρέπει και εκεί που οφείλεται το κράτος να λειτουργεί υπέρ του πολίτη της χώρας του πάνω απ' όλα. Αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσω γρήγορα. Ακούτε. Σας παρακαλώ, πάρτε σημειώσεις. Μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε. Αν δεν θέλετε, έχουν δικαίωμα οι τηλεθεατές να ακουστούν. Ο κύριος Παναγιώτης, ένα κράτος παραπέει, πείτε στους πολιτικούς εκεί ότι όλες τις ψυχές της ζωής μας βλέπουμε το κράτος να παραπέει και τίποτα δεν δουλεύει σωστά. Βλέπουμε μη πρόληψη για θέματα πυρκαγιών, την αστυνομία να μην απαντά όταν ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο, οι άδειες οικοδομής να θέλουν 2 χρόνια. Προσέτω κύριε Παναγιώτη, παρά τις διαβεβαιώσεις πολλών υπουργών εσωτερικών στο παρελθόν. Είδαμε μια Ουκρανή να φέρνει από το αεροδρόμιο μετρητά χωρίς. Και τι μετρητά, πόσα εκατομμύρια, έτσι, χωρίς να πάρει κανένας χαπάρι. Και το μόνο που βλέπει ο κόσμος να βρίσκει σκάνδαλα και τον οδηγήσαμε στο δικαστήριο για απόλυση. Ο κύριος Αλέκος Δημητρίου. Και να τα πάρετε ή όχι τα μηνύματα, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα εμφανιστούν άλλοι φιδίες προς υποψηφιότητα. Αποκλείσατε τη συνόνωση των κεντρών κομμάτων. Αποκλείεται την παρέτηση των Προέδρων σας και μιλάτε γενικώς και αορίστως για αλλαγές που δεν κατάλαβα από την αρχή του προγράμματος τι θα κάνετε. Συνεχίστε έτσι, Αλέκος Δημητρίου. Ο κύριος Στέλιος, τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου έχουν κρυφτεί κάτω από τις παράλληλες εκλογές των δημοτικών εκλογών για να δικαιολογήσουν την κατρακύλα τους. Και αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους, έχουν τετραγωνίσει τον κύκλο. Μα επιτέλους το λεξικό του Μπαμπινιώτη τι σημαίνει αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Μήπως το συνώνυμο στην Κύπρο είναι καρεκλοκένταυρη. Ο κύριος Χαράλαμπος Αγγελίδης λέει, κύριε Παρούτη, κύριοι βουλευτές, σλίβομαι όπως και πολλοί άλλοι πολίτες γιατί ακόμη δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο κόσμος, οι απλοί πολίτες σας έχουν βαρεθεί. Και εσάς και τους όμοιους σας. Και χωρίς ουσία, αλλά πρωτίστως χωρίς άμεσα έργα που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας, εάν πραγματικά βεβαίως θέλετε να βοηθήσετε. Δεν διαβάζουμε υβριστικές φράσεις. Σας το έχω ξαναπεί. Ο κύριος ή η κυρία NK. Σε άλλες χώρες αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες με τις παρετήσεις πρωθυπουργών. Εδώ αναλαμβάνουμε ευθύνες στα λόγια. Τίποτε άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καγιάς. Καλό απόγευμα, λέει, σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Μπορείτε να φανταστείτε αν ο Φιδίας κατέβει στις βουλευτικές εκλογές με δικό του συνδυασμό και εκλέξει βουλευτές. Εκεί θα πάθουν την πλάκα τους τα κόμματα. Εντάξει, το φαινόμενο Φιδίας Παναγιώτου δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μπορεί να ισχύσει και στις βουλευτικές. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πολλές φορές. Κυρία Χριστούλα, δυστυχώς είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να διαβάσω γκρίνγκλις. Δυσκολεύομαι, απολογούμε. Ο κύριος Πανίκος, τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου κατέληξαν σε προσωποπαγή κόμματα με την πρώτη ευκαιρία, εξοβέλησαν τα αντίπαλα δέη εντός κομμάτων. Και θέλω να το σχολιάσετε. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος διέγραψε μετά τις εκλογές του 2018 τον πρώην πρόεδρο του ΔΥΚΟ, κύριο Καρογιά, και άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Επίσης, επί θητείας Μαρίνου Σιζόπουλου διεγράφησαν ή έφυγαν εν ενεργεία ευρωβουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής και άλλα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Κόμμα χωρίς βάθος στελεχών και εσωτερικές ανταπαραθέσεις δεν έχουν δυναμική να μεγαλώσουν. Τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς ήταν επίσης προσωποπαγή με άτομα που διεγράφησαν από τα κόμματά τους, όπως το Ευρωκό, η Αλληλεγγύη, η ΔΥΠΑ και άλλοι. Και ο κύριος Ανδρέας, και έρχομαι στους καλεσμένους, έχω μία απορία που το φτωχό μου το μυαλό αδυνατεί να αντιληφθεί.
λένε ότι τα μικρά κόμματα έχασαν γιατί στήριξαν Χριστοδουλίδη. Τα δύο μεγάλα κόμματα να υποθέσω ότι υπέστησαν πανολεθρία, μάλλον γιατί δεν το στήριξαν. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δέχτηκε χαστούκι μεγατώνων το πολιτικό σύστημα και οι ίδιοι προσωπικά και συνεχίζουν να ξεχνούν ότι όποιος παίρνει θύελλες θερίζει καταιγίδες. Τα χειρότερα έπονται. Πιστεύω ότι το άνευ προηγουμένου σφυροκόπημα που δέχεται ο πρόεδρος από τα δύο μεγάλα κόμματα στην παρούσα φάση υποβοηθά την εκόλαψη φαινομένων που ζήσαμε στις τελευταίες εκλογές. Οι ίδιοι πολιτικοί απαξιώνουν το ίδιο το σύστημα. Με την συμπεριφορά αυτή και θα ζήσουμε ποτάμια εξόδου από τις μάντρες τους. Αν νομίζουν ότι η τακτική αυτή θα επαναφέρει τα πρόβατα στο μαντρί, πλανώνται πλάνη ηχτρά. Ευχαριστώ, Ανδρέας. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή, και δεν υπάρχει λόγος να τα βγάλετε όλα, συζητάμε με τρεις βουλευτές και είναι καλά να τα συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, το τι μέλη γενέσαι σε ένα χώρο ο οποίος ονομάστηκε διάμεσος και έχει ιστορία. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ορφανίδης από το Δημοκρατικό Κόμμα, ο κύριος Ηλίας Μυριάνθους από την ΕΔΕ και ο κύριος Αλέκος Τρυφωνίδης από τη ΔΥΠΑ. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας. Είμαστε πίσω στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Πολιτική συζήτηση σήμερα στις ΕΧΜΕΣ με φιλοξενούμενους τρεις βουλευτές από τα κόμματα ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ και ΔΥΚΟ. Ασφαλώς υπάρχει ένταση στη σημερινή συζήτηση, όχι μεταξύ των καλεσμένων, μάλλον μεταξύ των τηλεθεατών και των καλεσμένων, για το εκλογικό αποτέλεσμα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Χρήστος Ορφανίδης, Ηλίας Μυριάνθους, Αλέκος Τρυφωνίδης. Κύριε Ορφανίδη, πάρτε εσείς τον λόγο, παράκληση, σχολιάστε και όλα αυτά τα οποία ενίοτε είναι και έντονα από τους τηλεθεατές, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει συνισταμένη και προοπτική ανάκαμψη του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων σας. Καταρχάς, να ξεκινήσω με τα μηνύματα τα οποία έχετε δεχτεί, ότι ήταν απόλυτα σωστοί όλοι όσοι έχουν εκφραστεί. Δεν θα καταπιαστώ με λεπτομέρειες, αλλά είναι και άδικο για εμάς τους τρεις που παρευρισκόμαστε, οι οποίοι έχουμε εκφράσει ακριβώς αυτά τα οποία έλεγα. Δεν είναι κακό τώρα. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι ούτε κριτική, ούτε προς Θεού αλίμονον. Γι' αυτό λέω ότι είναι απόλυτα σωστοί και οι προβληματισμοί του και οι ανησυχίες τους, τις οποίες και εμείς μεταφέρουμε. Το θέμα είναι και να το αντιληφθούν περισσότερο και η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα να είναι ουσιαστικά ο ρόλος τους, όχι με παλαμάκια και με χαμόγελα. Οφείλουν να φουγκραστούν τις ανησυχίες των πολιτών και επειδή έχουν αναφερθεί στα κόμματα του κέντρου, να αναφερθώ και το εξής. Είναι και μία αμαρτία με τα κόμματα του κέντρου. Η πολυδιάσπαση. Είμαστε 5 κόμματα του κέντρου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Και με κάθε κακοφάνισμα να υπάρχει αποχωρήσεις κλπ. Να αναφερθώ σε κάτι το οποίο αναφέρεται για το δικό μου το κόμμα. Ναι. Ότι διαγράψαμε τον προηγούμενο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Να αναφέρω στον ακροατή ότι και ο συγκεκριμένος πρώην πρόεδρος του κόμματος απέβαλε το υποφαινόμενο όταν, για παράδειγμα, διαφώνησε ανησυχώντας για τι γίνεται και την πορεία την οποία ακολουθούσε το Δημοκρατικό Κόμμα τότε, τον απέβαλε. Γι' αυτό να είμαστε κάπως έτσι ή να γνωρίζουμε και την ιστορία του καθενός. Ήταν απόλυτα σωστά τα οποία, οι αναφορές οι οποίες έχουν γίνει και έχουν επισημανθεί και από εσάς και από τους ακροατές σας. Οι πυρκαγιές. Βεβαίως, είναι ανεπίτρεπτο να γνωρίζουμε. Εν έτη 2024. Να το γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ερημοποίηση. Είναι η σημερινή ημέρα. Έχει καθιερωθεί. Και να γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην πατρίδα μας είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και να μην έχουμε εκείνα τα πτυτικά μέσα και τα πυροσβεστικά για την καταστολή εν τη γενέση αυτών των πυρκαγιών. Οι άδειες οικοδομής, όπως έχουν αναφερθεί, απόλυτα σωστά. Έχουμε κουραστεί και εμείς ήδη να γίνονται υποσχέσεις. Και ξέρετε, η εναλλαγή υπουργών και διαφόρων κυβερνήσεων κλπ.
αθετούν ή δεν γνωρίζουν οι υπουργοί οι οποίοι διορίζονται. Τι υποσχέθηκαν οι άλλοι. Διότι δεν παρακολουθούσαν. Δεν είναι τη πρώτη γραμμή οι πλήστοι υπουργοί και να γνωρίζουν τα θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική. Νομίζουν ότι αναλαμβάνοντας εκείνη την ώρα το Υπουργείο, από εκεί και πέρα ξεκινά. Δεν είναι το θέμα από εκεί και πέρα που ξεκινά. Η αστυνομία, αν επίτρεπτο, πολίτης χθες στο Φαρμακάν επικοινωνούσε γιατί είχε εγκλωβιστεί με την οικογένεια του και του είχαν κλείσει το τηλέφωνο. Δεν γίνονται αυτά τα περιστατικά. Πολίτης να καταγγέλει ότι υπάρχει μια ένταση σε ένα σπίτι και στο τέλος να φτάνουμε μέχρι και τη ανθρωποκτονία και να μην είχαν ληφθεί εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν την γυναίκα η οποία έχει δολοφονηθεί. Έχουν απόλυτο δίκαιο. Και αυτές οι παροχές οι οποίες ανακοινώνονται και επαναλαμβάνω δεν είναι εκείνες οι οποίες χρειάζεται ο πολίτης. Για οτιδήποτε άλλα ποσά, είτε προς όφελος των τραπεζών, κυρίως γιατί εκεί είναι που καθορίζεται η οικονομία του τόπου, γίνονται οι παροχές. Η επαναχώρηση θέσεων και από τα κόμματα. Βεβαίως έχουν προηγουμένως και απασχολήσει και ο κύριος Γιώργος είχε αναφερθεί και επειδή τη χάνει να είναι και από την επαρχία μου ο μακαριστός ο Κόκκος ο Φωτίου. Βεβαίως πρέπει να είναι πρότυπον ο Κόκκος ο Φωτίου για τις νεότερες γενιές. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζει οι νέοι και όσοι ήταν ο Κόκκος ο Φωτίου. Οι οποίοι έχουν δώσει την ίδια τους στη ζωή για την προάσπιση αυτού του τόπου. Κύριε Μυριάστος, θα έρθουμε κοντά σας κύριε Ζαχαρία και κύριε Μάρη, παρακαλώ. Κύριε Μυριάστος. Κύριε Παρούτη, δικαιολογημένα οι τηλεθεατές αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Και όντως, η αναφορά του κύριου Παναγιώτη ότι το κράτος μας παραπέει, είναι πραγματικότητα ότι εδώ και χρόνια προβλήματα έχουν συσσωρευτεί χωρίς να δίδονται οι ανάλογες λύσεις και απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Όπως έχω πει και στην αρχή, δυστυχώς από το 2014 η κοινωνία έχει περιέλθει σε μια, θα έλεγα, αλυσιδωτή κρίση και οικονομική και κοινωνική, με τα κουρέματα, με τη λιτότητα, κύριε Μυριάστος, μήπως είναι μια μορφή αφισβήτησης του πολιτικού συστήματος, το οποίο απέτυχε να προστατέψει τους πολίτες από την τράπεζα. Ακριβώς. Απέτυχε να προστατέψει τα μέλη του συνεργατικού από την κατάρρευση. Είδε τους πολιτικούς του να διαπλέκονται προς ίδιον όφελος. Δεν είναι. Ξέρετε, είναι εγώ αυτά. Νομίζω θέλει μεγαλύτερη τομή για να καθαρίσει το πράγμα. Συμφωνώ αυτά απόλυτα. Που λέτε λίγο που πάνω από πάνω. Όχι, μα ακριβώς όλα αυτά που λέω, γιατί πρέπει την ίδια στιγμή και οι πολίτες να κάνουν τις δικές τους αξιολογήσεις, διότι με τον τρόπο που συμπεριφέρουν... Τις έκανα στις τελευταίες ευρωεκλογές. Βεβαίως, όμως τις έκαναν ισοπεδωτικά, διότι υπήρχαν κόμματα που αντέδρασαν για τα κουρέματα, υπήρχαν κόμματα που αντέδρασαν στις εκποιήσεις, υπήρχαν κόμματα που αντέδρασαν στο ξεπούλημα του συνεργατισμού, στην παρατήρησή σας. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, γενικότερη απαξίωση του κόσμου, είναι γιατί ακριβώς το σύστημα, οι πολιτικές ηγεσίες, οι κομματικές ηγεσίες, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες με τον τρόπο που θα μπορούσε ένα σύγχρονο κράτος ή σύγχρονα πολιτικά κόμματα να τις αναλαμβάνουν. Είδαμε στο Βέλγιο ένας πρωθυπουργός να παραιτείται γιατί μειώθηκαν τα ποσοστά του κόμματος που πήρε στις ευρωεκλογές. Είδαμε στην Γαλλία τον Μακρόν να οδηγά σε εκλογές το σύστημα γιατί ήρθε πρώτο κόμμα... Και στο Βέλγιο. Και στο Βέλγιο, ακριβώς. Αυτό έχω πει στην αρχή. Ασύνομαι. Άρα, ως εκ τούτου, όλα αυτά δημιουργούν αντιδράσεις και δεν φαίνεται στους πολίτες ότι υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις ή ανάληψη ευθυνών. Ο κύριος Πανίκος είπε ότι τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, δυστυχώς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έγιναν προσωποπαγή με τις διαγραφές σε κατέρωθεν που έχουν γίνει. Τις οποίες απαρίθμισε. Ακριβώς. Όλη αυτή η εσωστρέφεια... Διαγραφές και προγραφές. Έτσι. Είμαστε όλη, τόσο πολύ. Όλη αυτή η εσωστρέφεια η οποία ξεκίνησε σε όλα τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, δυστυχώς, οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, αν δεν έρθουν οι ηγεσίες να αναλάβουν ουσιαστικά τις ευθύνες και όχι φραστικά. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Πώς την αντιλαμβάνεστε την ανάληψη της ευθύνης, όχι φραστικά αλλά ουσιαστικά.
παρετήσεις, εκλογές, ανανέωση έτσι, και αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Τρυφωνίδη. Ο κύριος Ζαχαρίας από τη Λάρνακα, ο κύριος Μάριος από τη Λευκωσία, για να μην τους καθυστερήσουμε πολύ. Κύριε Ζαχαρία. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεφωνούς σας, κύριε Βαρούδη. Επίσης. Επίσης. Θεωρώ ότι μετά το 2013 και το βούρεμα, κανένα κόμμα μετά από οποιοσδήποτε εκλογές δεν έκανε ψηφισμό της αποχής με τα λευκά, που ήταν πολιτική τοποθέτηση, και έννοια σου ήταν μόνο τι ποσοστό θα πάρω. Το λευκό με την αποχή ήταν πολιτική τοποθέτηση. Και ουδέποτε δεν είχαν λάβει υπόψη. Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε λίγο. Λέω ότι ποτέ τα κόμματα μετά το 2013 το κούρεμα δεν έκαναν ψηφισμό της αποχής και του λευκού που ήταν το πολιτική τοποθέτηση. Ναι. Ήταν πάντα η έννοια το ποσοστό, να πάρω ποσοστό. Την αποχή και το λευκό όμως ποτέ δεν το έλαβαν υπόψη. Πού ήταν μήνυμα αυτό το πράγμα. Σωστό. Και έτσι βρήκαν έναν εξάρτητο υποψήφιο που να είναι μετρήσιμη η δυσφορία του. Ωραία, ωραία. Και θα συνεχίσει, διότι το Χαστούκι είναι εκτός από τα κόμματα, είναι και ένα μπουγέλωμα της ψηφοφόρου να συνέλθουν οι ψηφοφόροι. Γιατί τα κόμματα είναι εκεί που τους ψηφοφόρους, δεν είναι που μόνα τους. Αύριο θα ξυπνήσουν και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι. Μ' άρεσε το μπουγέλωμα, κύριε Ζαχαρία. Βεβαίως, διότι μάθαμε να ψηφίζουμε χρώματα στην Κύπρο. Δεν είναι χρώμα που ψηφίζουμε. Πρέπει να είμαστε πολιτικοποιημένοι και να είμαστε τοποθετημένοι σε κάθε περίπτωση να κάνουμε το σωστό. Η αντιπολίτευση είναι πολύ σημαντική. Είπε ο κύριος Ορφανίδης για τα αναφέρετε λιγότερα και συμφωνώ μαζί του. Να σας θυμίσω πριν μερικούς μήνες είχατε στα πάνελ συζήτηση για τα λεωφορεία που δεν είχαν πυροσβεστήρες. Λες και το ζήτημα ήταν αν θα έχουν πυροσβεστήρες. Δεν είναι έρευνα όμως να πούν. Ποιος δεν έκρινε τα λατσοματικά λεωφορεία που παίρνουν πυρκαγιές και ευτυχώς δεν έχασαμε μάθητες. Ναι. Καλά, κύριε Ζαχαρία, θέλετε αν πούμε να τα αρχίσουμε ένα-ένα. Όχι, θα τα πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Μα είναι πάρα πολλά. Είναι από τα μη. Η ατιμορρησία. Έτσι, κύριε Ζαχαρία. Εκτός που τον Μακαρίδη είναι το Σαψόν και ένα άλλο φάει έναν υπουργό τότε του Χριστόφια με τον Μαρί. Τον Μακαρίτη, τον Κώστα, τον Παπακώστα, ναι. Ακριβώς. Δεν ζήτησε ποτέ κανέναν κόμμα διακαώς να πάει δικαστήριο κάποιοι. Ναι. Και αν ζητούν παρετήσεις και αναγνωρίζουν την ανικανότητα. Το να αναγνωρίζουν την ανικανότητα είναι ένα πράγμα. Η αντικατάσταση είναι αρκετή. Αντικαταστούμε κάτι πιο σωστό. Αν είναι αντικαταστούμε την ίδια πάστα, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρία. Σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Επίσης, ο κύριος Μάριος από τη Λευκωσία. Κύριε Μάριε. Κύριε Μάριε, λίγο πιο δυνατά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Εγώ να κάνω δύο επισημάσεις που δυστυχώς ισχύουν μετά τις εκλογές, από την ημέρα των εκλογών μέχρι σήμερα. Και μετά να κάνω και δύο, να αναφέρω και για δύο πράγματα τα οποία να θέλω απαντήσεις που τους τουλάχιστον από τους τρεις που περιμένω και από τους 53. 56. 56. Οι επισημάσεις μου είναι ότι δυστυχώς μετά τις εκλογές το μήνυμα που πρέπει να πάρουν τα κόμματα δεν το επήγαν ούτε και 1%. Και τι εννοώ. Θεωρούν ως μήνυμα τα χαμηλά ποσοστά που επήρασαν πώς θα τα βελτιώσουν. Και εσύ τώρα που βλέπω όλες τις εκπομπές τη δική σας και όλες τις εκπομπές μετά που τις εκλογές, κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής δεν είπε για ποιο λόγο έπιασαν το αποτέλεσμα. Διότι, να σας πω εγώ τον λόγο πρώτα. Ο λόγος είναι γιατί ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη εκτός από το Κυπριακό και δεύτερον είναι γιατί ο κόσμος ασχολείται με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ας θα ζήσει, αν έχει φαΐ να ταΐσει τα μωρά του, αν έχει λεφτά να πληρώσει τη δόση του, αν έχει λεφτά να πάει να γιάνει το μωρό του ή τη μάνα του. Όμως οι βουλευτές οι οποίοι είναι και σήμερα για μέ, και οι υπόλοιποι βουλευτές, το μόνο που ασχοληθήκαν από την ημέρα των εκλογών και μετά είναι το πέσιμο των ποσοστών τους, πώς θα το ανεβάσουν. Και δεν καταλάβαν ότι ο κόσμος, για να το καταλάβετε... Όχι, καταλάβαμε το. Ναι, κύριε Μαρία μου, το έχουμε καταλάβει. Διότι δεν ευκήκε καμιά δημοσκόπηση να πει
πόσοι αποχύνησαν στις ευρωεκλογές και πόσοι αποχύνησαν στις τοπικές εκλογές. Ναι. Στις τοπικές εκλογές ο κόσμος ψήφισε για τα προβλήματα τα δικά του, της καθημερινότητας. Σωστό. Οι ερωτήσεις. Άλλο, οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μου. Οι τράπεζες, όταν είναι να δώσουν δάνειο στον κόσμο, μπαίνει επιτόκιο, χαμηλών ή ψηλό, έτσι θα το συζητήσω, και περιμένουν που τον κόσμο να ξοφλά τα δάνεια. Τον καιρό του κουρέματος, η κυβέρνηση, όχι θα πω για την κυβέρνηση που ήταν, αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση ήταν, ήταν και έκαμε κούρεμα, άσχετα σε εκείνους που είχαν, αν τα κερδίσαν ή αν τα δουλέψαν, εδώ και των τραπεζών, στο χέρι, για να ξοφλήσουν, με κανέναν κόστος. Και τώρα οι τράπεζες έρχονται να πιάνουν και τα σπίτια και τα οτιδήποτε έμεινε. Γιατί είναι εδώ καν τα λεφτά τους από πιάσαν που το κούρεμα. Σε στυλ δανείου στις τράπεζες. Εγώ είμαι ένας αλαΐς αμόρφωτος. Γιατί δεν τους πάω σαν δάνειο με επιτόκιο, το πιο χαμηλό επιτόκιο, με 20 χρόνια. Και στα 20 χρόνια να τα δώσουν πίσω του κράτους. Να μας απαντήσουν και οι τρεις. Και οι άλλοι 56-53 πόσοι έχουν, γιατί έγινε για τούτο πράγμα. Και στηρίζονται, αλληλοστηρίζονται. Ευχαριστώ. Και ναι. Όλοι οι βουλευτές και οι τρεις που είναι για μένα χωρίς να έχω τίποτε μαζί τους, ο ένας είναι λογιστής, ο άλλος στη ΣΥΤΑ, ο άλλος δεν σημαίνει ακριβώς, έμισθοι στα κόμματα τους, με ένα μισθό 2.500-3.000 ευρώ το μήνα, θέλουν να μπουν στη Βουλή, γιατί έχουν τον μισθό, έχουν τα λεφτά που να πιάνουν που η Βουλή, να μας πούνε αν δεν ήταν βουλευτές. Ήταν να είναι στη ΣΥΤΑ, ήταν να λογιστεί. Εντάξει, ένας, κύριε Μαρίε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε ότι να μην πλειοδοτείτε. Ήρθαν τρεις βουλευτές εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ δεν είμαι της θεωρίας ότι θα πρέπει να τους βάλουμε κάτω τους τρεις εκπροσώπους εδώ, οι οποίοι τα ακούν μετά προσοχής. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι... Παρήτη. Ένα λεπτό, κύριο Ορφανίδη, γιατί έχει τον λόγο ο κύριος Τρυφωνίδης. Θέλω να είμαι σωστός. Λέει ο κύριος Σάβας, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και τα εξέθεσε με ακρίβεια ο κύριος Ορφανίδης. Προσθέτω πως όλα τα κόμματα έχουν υποστεί απώλειες, γιατί δυστυχώς οι πολίτες δεν είδαν τα προβλήματα τους να λύνονται από την κυβέρνηση ή από την συμβολή των κομμάτων. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι τόσο αργή, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στραφεί σε κάτι νέο με την ελπίδα να δει τα προβλήματα του να λύνονται. Όσον αφορά τις παραιτήσεις αρχηγών κομμάτων λόγω εκλογικού αποτελέσματος, δυστυχώς αυτές δεν θα γίνουν, γιατί όλοι αγαπούν τις καρέκλες λόγω μισολογίου και άσκηση εξουσίας. Τέλος, η ίδια η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους πολίτες με το να κομπάζει πως η οικονομία πάει καλά, γιατί έχει αναβαθμιστεί. Η αναβάθμιση βοηθά μόνο την ελίτ τάξη. Θα συμφωνήσω με την πρόσφατη εκφρασής άποψη του κυρίου Κουλία κατά πόσο θα πρέπει να γίνει κάποια έρευνα αναφορικά με την οικονομική κατάσταση των πολιτών σε σχέση με τα έξοδα και τις ανάγκες τους. Σχέση εξόδων, εσόδων κατά κατηγορία πολιτών, και εγώ συμφωνώ με αυτή. Εντάξει, κυρίες, ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης, τα τρία κόμματα του περιβόητου κέντρου στις ευρωεκλογές το 24 έπαθαν πραγματική πανωλυθρία σε σύγκριση με το 19, με μείωση στα ποσοστά των από 28 έως 17%. Ο Φιδίας Παναγιώτου, χωρίς πολιτικές θέσεις, κατάφερε 71.330 ψήφους, διότι είναι αληθιγνός και αυθεντικός και όχι λαοπλάνος του ΘΑ. Όποιος παρακολουθήσει τη συνέντευξη πρώτων ευρωεκλογών θα διαπιστώσει γιατί ο Φιδίας πέτυχε. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Θέλω να δώσω τον λόγο στους καλεσμένους μας τουλάχιστον να καταλήξουν. Παρακαλώ, κύριε Τρυφωνίδη. Αγαπητέ Σωτήρη, όλα αυτά που έχουν μπει και καταγράψαμε, είτε από τις φωτιές, είτε από τα δάνεια, τις συντάξεις, τις πυρκαγιές, τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, είναι άμεσα συνυφασμένα είτε με το κοινοβουλευτικό είτε με το κυβερνητικό έργο. Αντιλαμβάνομαι το θυμό των πολίτων. Εμείς πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν επηρεάσαμε τόσο δυνατά το κυβερνητικό έργο για να δουν επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, αλλά πρέπει να αντιληφθούν και οι πολίτες, οι φίλτατοι, το ρόλο του κάθε ενός, που σταματά ο ρόλος του βουλευτή και που ξεκινά του υπουργού και της εκτελεστικής εξουσίας. Και είμαι εξουσιοδοτημένος
και με μηνύματα παίρνουμε κι εμείς. Μου στείλαν και εμένα ένα μήνυμα στέλεχος της ΔΥΠΑ να ρωτήσω και τους τρεις σας εάν τα κόμματα στα οποία ανήκετε θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην παρούσα κυβέρνηση. Θέλω να το σχολιάσετε για να προχωράμε. Όταν ο άνθρωπος από το 19, ο κύριο Νίκος από τα Λίμια, έχει αίτηση και εγκρίνεται το 2024 και τα 5 χρόνια δεν του τα λογαριάζουν, αυτός ο άνθρωπος σύρνει το σπίτι κάτω από την αγανάκτησή του και είμαι εξουσιοδοτημένος να το πω. Να πω στο φίλο τον Μάριο ότι τη νύχτα όταν ανακηρύσσεσαι βουλευτής, την ίδια ώρα σταματάς, είσαι εκτός, είτε αν είσαι στη ΣΥΤΑ, είτε αν είσαι στην κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να είσαι και νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, απλώς για ενημέρωση του φίλου ακροατή. Άρα, κύριε Παρούτη μου, δεν μπορεί ο κόσμος, ας πούμε, της Σολιάς να περιμένει 2 γιατρούς εδώ και μήνες στο νοσοκομείο Νευρίχου και να γίνονται διαβουλεύσεις και ξαναδιαβουλεύσεις. Είδαμε κάποιο βουλευτή, κύριε Τριφωνίδη, να βαράει το χέρι του ή να τα βροντά και να παρετείτε. Κύριε Παρούτη μου, το βάρεσα εγώ και 1, 2 και 13. Έτσι παρετηθήκετε όμως, για να ταρακουνήσετε το σύστημα. Αγαπητέ Σωτήρη, η λύση είναι να παρετηθώ ή ο αρμόδιος που είναι γι' αυτό. Το ζητήσατε, δηλαδή συγγνώμη, ακούσαμε τον κύριο Τριφωνίδη να λέει ότι επειδή αυτό το θέμα ταλαιπωρεί τόσες χιλιάδες κόσμου και επειδή το έχουμε γύρει 1, 2, 10 φορές, ζητώ την παρέτηση του Α ή Β υπουργού. Μπορεί να μην το κάμα δημόσια. Άλλο το να το λέτε. Κύριε Σωτήρη, το έκανα για άλλο θέμα. Εντάξει. Και με δήλωση και να το πω. Και να το πω. Γιατί το νιώθω πολύ έντονα. Δεν μπορείς να ξοδεύεις εκατομμύρια, να πάρεις κόσμο στις ορεινές κοινότητες και την ίδια ώρα να μην έχεις ιατρία. Η ΣΥΤΑ να κλεί το κατάστημα στην Κακοπετρία. Ναι, σε αυτή την περίπτωση ναι, τα βροντίξαμε. Ακόμα και σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Τριφωνίδη. Άρα, εμείς, δεν ξέρω αν είναι το καταληκτικό. Τελειώσαμε, κύριε Τριφωνίδη, ναι. Δυστυχώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι έναν τρίπτυχο. Σοβαρή αυτοκριτική στα κόμματα μας και με παρετήσεις και σε συνέδριο και ο κόσμος να αποφασίσει και αλλαγή τον τρόπο επικοινωνίας. Συμμετοχή στην κυβέρνηση, όχι. Πάω στην κυβέρνηση και είμαι σαφέστατος. Εάν κρίνουμε ότι εκεί που δεν είμαστε αποτελεσματικοί και δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τον λαό, όπως είπε ο κύριος Ανδρέας, φεύγουμε. Ναι, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Κύριε Μυριάθους, παράκληση πολύ σύντομα. Παράκληση, κύριε Μυριάθους. Καταρχήν στο σχόλιο του κύριου Μάριου, να πω ότι η συζήτηση σήμερα εδώ που είμαστε είναι γιατί μειώθηκαν τα ποσοστά των κομμάτων, των συγκυβερνών των κομμάτων. Και επειδή έγινε μια αναφορά ότι αυτό που συζητούσαμε τόση ώρα ήταν για αυτό. Μα για να βελτιωθούν τα ποσοστά των κομμάτων με την καθήλωση που είχαν, πρέπει να λάβουν τα μηνύματα τα κόμματα. Άρα, αν δεν πάρουν τα μηνύματα. Τα κόμματα εσείς είστε. Ακριβώς. Και να κάνουν διορθωτικές κινήσεις που να αφογκραστούν τις ανησυχίες και να προχωρήσουν σε επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναφοράς που έγινε για το θέμα των κουρεμάτων κτλ. Να πούμε ότι εμείς ως ΕΔΕΚ τότε συζητούσαμε ότι αντί να γίνουν κουρέματα θα μπορούσε να εκδοθεί ένα κρατικό νομόλογο μακροπρόθεσμο το οποίο να δοθεί στους καταθέτες υποτύπων δανεισμού για να μπορέσει να επανέλθει πίσω. Δυστυχώς αυτά ήταν αποφάσεις της πλειοψηφίας το οποίο δεν έχει γίνει. Κλείνοντας, θέλω να πω ξανά το εξής, ότι από τη στιγμή που θέλουμε να είμαστε ένα σύγχρονο κράτος με πολιτικά κόμματα σύγχρονα και με σύγχρονη προσέγγιση, πρέπει οι ευθύνες να αναλαμβάνονται. Και αν δεν αναλαμβάνονται οι ευθύνες, δυστυχώς θα υπάρχει αυτή η κατρακύλα συνεχώς. Ευχαριστώ. Κύριε Ορφανίδη, παράκληση όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Όσο πιο σύντομα. Και δεν σχολίασε κανένας αν θα πρέπει να τεθεί εκ νέου η συζήτηση για συνένωση αυτών των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Ο ρόλος της συνέχισης της συμμετοχής ήταν από τα πρώτα
θέματα τα οποία έθιξα στην εκπομπή σας. Άρα πρέπει σίγουρα να μας απασχολήσει. Οι ευθύνες είναι ευθύνες. Να αναλάβουν εκείνοι που έχουν τις ευθύνες τους και να ξεκαθαρίσει και ο ρόλος της συμμετοχής. Να αναφέρω σε κάτι, ο κύριος Μάριος πολύ σωστά, αλλά είναι και άδικο, δεν νομίζω τόση ώρα και από τους τρεις μας να μην άκουσε ότι δεν είχαμε κριτική άποψη και θέση τοποθετηθεί ότι το κράτος απέχει και είναι μακριά από τον πολίτη. Αυτά έχουν υποθεί τουλάχιστον πάρα πολλές φορές και στη σημερινή εκπομπή σας. Να αναφερθώ όμως σε κάτι το οποίο τα τρία κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητα του κυρίου Χριστοδουλίδη με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχα στις περασμένες βουλευτικές εκλογές είχαν αριθμητικά 24%. Σήμερα έχει μειωθεί στο 17%. Και το ποσοστό το οποίο έλαβε ο κύριος Παναγιώτου, διότι αν δούμε τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων, ουσιαστικά δεν είναι, είναι κάπου εκεί κοντά. Ο κύριος Παναγιώτου έχει πάρει 20%. Εντάξει, είναι φαινομενικό λίγο αυτό. Ναι. Αθρηστικά, οι ψηφοφόροι οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στα κόμματα του κέντρου, είναι αυτοί βασικά που είχα στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ορφανίδη και σας. Εντάξει, δεν εξαντλήσαμε τη συζήτηση, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη δικιά μου και δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε για να συζητάμε δημόσια. Κύριε Τριφωνίδη, κύριε Μυριάθος και κύριο Ορφανίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Πάμε αμέσως κυρίες και κύριοι σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.